Συμβουλίου. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας να καλησπέρισουμε έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπρούνη, τον Διευθυντή των Εταιρικών Σχέσεων της WIND. Καλησπέρα, κύριε Τσαπρούνη. Επειδή έχουμε χαθεί στη μετάφραση και τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες, τι έχει συμβεί έτσι, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Ούτε εμείς έχουμε καταλάβει. Και δεν έχει καταλάβει και πολλοί κόσμος όταν με πολύ μεγάλη έκπληξη βλέπει κάποια παράλογα πράγματα να γίνονται στην πόλη. Και πιστεύω ότι ούτε η πόλη, ούτε η κάτοικοί της, ούτε η ιστορία της και το μέλλον της αξίζει αυτό που γίνεται. Η Καλαμάτα είχε όλα τα εκέγγυα να καταστεί μια πόλη υπόδειγμα σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών και να βρεθεί μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη ακόμα και ένα των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Και βλέπουμε πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος και να έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης, της άγνοιας, ενίοτε και της πολιτικής εκμετάλλευσης, ενός θέματος που θα έπρεπε να αποτελεί εθνικό στόχο και προτεραιότητα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πάντως υπάρχουν ζητήματα και υπάρχουν ζητήματα για τα οποία δεν φταίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες έπρεπε να έχουν ενημέρωση. Εκτιμάτε εσείς ότι από την εταιρεία σας έχει υπάρξει εκείνη η ενημέρωση? Προφανώς, επειδή έχουμε ακούσει πολλά και ακούμε πολλά για το 5G, για τις μετρήσεις, για τους κινδύνους, για όλα. Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει από την εταιρεία σας μια ενημέρωση? Εμείς είχαμε ζητήσει, γιατί καταλαβαίνετε, γιατί όσον αφορά θέματα υγείας, ορίων έκθεσης, μετρήσεων κτλ., υπάρχουν ελληνικοί επιστημονικοί αρμόδιοι φορείς, όπως είναι ο Δημόκρητος, ο πλέον αρμόδιος φορέας. Και είχαμε ζητήσει και από το Δήμο Καλαμάτας αρκετά νωρίς να φωνάξει το Δημόκρητο για να ενημερώσει υπεύθυνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως υπήρξε ένα κύμα παραπληροφόρησης, fake news, το τι γράφει ο ένας, τι γράφει ο άλλος. Ναι, και δεν θα έπρεπε να είχατε παρέμβει νωρίτερα, γιατί από το καλοκαίρι που ξεκίνησε η όλη αυτή η προσπάθεια, μια σοβαρή προσπάθεια, μια προσπάθεια καινοτομίας όπως είπατε και εσείς, δεν θα έπρεπε να είχε υπάρξει ενημέρωση των πολιτών? Αν θέλετε, το λάθος μας είναι, δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε εγκαίρως το μέγεθος της παραπληροφόρησης και της συνωμοσιολογίας και των τερατουργημάτων που ακουγόντουσαν στην πόλη. Αν πείτε, αυτό είναι το λάθος μας. Έπρεπε να έχουμε παρέμβει νωρίτερα, αλλά και ο Δήμος έπρεπε να έχει καλέσει νωρίτερα τον Δημόκρητο να κάνει αυτή την ενημέρωση. Εμείς καταβήκαμε κάποια στιγμή στην Καλαμάτα, κάναμε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, τα είπαμε. Ναι, αλλά αυτό ήταν σε ένα κλειστό, ας το πούμε έτσι, χώρο που ο κόσμος δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί. Προφανώς ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Προφανώς θέλει να ψάξει μια περισσότερη πληροφόρηση. Θέλει να ενημερωθεί, έπρεπε να γίνει θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ νωρίτερα από εκπροσώπους του Δημόκρητου. Ξέρετε τι. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά και εσείς σαν εταιρεία γίνεται, έπρεπε να είχατε κάνει κάτι. Αυτό είναι προφανές. Δεν διαφωνώ, αλλά φανταστείτε μας να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουμε διαφόρους συνωμοσιολόγους που να λένε τερατουργήματα απέναντί μας και να φωνάζουν και να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι καλύτερο. Γι' αυτό δηλαδή αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, σηκώνω τα χέρια. Ναι. Σηκώνουμε τα χέρια. Προφανώς όμως ήταν αυτό το σημείο που είπατε και εσείς της έλλειψης ενημέρωσης. Όλη η χώρα ακούει με πολλή έκπληξη, πολλές φορές με γέλια, όλα αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, δεν το αξίζει η χώρα, η πόλη, συγγνώμη, δεν το αξίζουν οι δημότες της πόλης. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Άκουσα και κάτι ακόμα και θέλω λίγο να το θίξουμε μαζί. Από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης ακούστηκε ότι η σύμβαση που έχει υπογραφεί έχει ελλείψεις συγκριτικά με ενδεδειγμένες συμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα. Δηλαδή, ελλείψεις της εγγύησης, ελλείψεις στα αντισταθμιστικά ωφέλη. Και γι' αυτό οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, για να μην δίνουμε και την πολιτική διάσταση, καταψήφισαν τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ωραία, για να γίνουμε λίγο σοβαροί. Αυτές οι συμβάσεις ήταν κάποια μνημόνια συνεργασίας, μνημόνια καλών προθέσεων. Δεν είχε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα από τις δύο πλευρές. Έβαζε όλο το θέμα της συνεργασίας σε ένα πλαίσιο. Ακριβώς οι ίδιες, τα ίδια μνημόνια συνεργασίας υπογράφτηκαν μεταξύ των άλλων δήμων και των άλλων εταιριών. Ακριβώς το ίδιο. Τώρα, όλα αυτά, ότι η σύμβαση δεν ήταν έτσι, δεν ήταν γιουβέτσι, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο,
είναι προσχηματικά. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Δεν, όλα αυτά που ακούστηκαν για πειραματόζωα, για πειράματα, εντάξει, κάπου πιστεύω χάθηκε τελείως η λογική. Επικράτησε η παραπληροφόρηση και η εκμετάλλευση. Πιστεύω ότι μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν δεκάδες, εκατοντάδες. Τι μπορεί να γίνει τώρα, τι μπορεί να γίνει τώρα, να πάμε σε αυτό. Είναι πολύ πράγματα πράγματα. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς της χώρας μας. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να ενημερώσουν υπεύθυνα τους δημότες της πόλης, να πραγματοποιήσουν μετρήσεις σε όλα τα σημεία της πόλης, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων και υπεύθυνα και επιστημονικά να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία υπάρχει τόσο από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και από τον κόσμο της πόλης. Αλλά να απαντήσουν σε αιτιές ότι θα προκαλέσουν οι κεραίες στήρωση των κατοίκων, συγγνώμη, υπάρχει και μια σοβαρότητα. Αυτές είναι ακραίες φωνές που ακούστηκαν. Όμως η πόλη της Καλαμάτας, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, και έχει υποδεχτεί την εταιρεία καλά και έχει αναπτύξει ουσιαστικά και τα καφάω που έχει αναπτύξει η εταιρεία και όλη η συνεργασία μέχρι τώρα ήταν πολύ καλή. Δεν ήταν είναι όλα αυτά που ακούστηκαν, να το πούμε έτσι, μιας πόλης που δυσφημείται αυτή τη στιγμή και δεν αφορά, θα έλεγε κανείς, ένα τεχνολογικό βήμα. Όλη αυτή τη διάσταση που έχει πάρει σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες της πόλης. Γι' αυτό και μας λείπει, γιατί δυστυχώς φωνές μειοψηφίας, φωνές παραλογισμού έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ κρατάω εμάς μας λείπει, γιατί πραγματικά η Καλαμάτα ήταν ένα ψηφιακό υπόδειγμα. Ήταν η πρώτη πόλη που έγινε οπτική, είναι πρώτη νέα γενιά. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερο. Εγώ κρατάω αυτό που νομίζω ότι χρήζει πολύ μεγάλη σημασία και οι ειδικοί να σπεύσουν και να εξηγήσουν ακριβώς στους πολίτες τι συμβαίνει, αλλά και το θέμα της ενημέρωσης να πάρει μεγαλύτερη διάσταση πληροφόρησης, που είναι το κυρίαρχο, για να γνωρίζει και ο απλός πολίτης τι ακριβώς είναι το 5G και τι φέρνει στη ζωή μας. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Είναι συγκεκριμένη και καταλαβαίνουμε όταν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πρότυπα ασφάλεια και υγιεινής, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, και σε αυτές και το 5G και άλλες τεχνολογίες έχουν ξεκινήσει προπολού, κάπου καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα οι κάτοικοι από τις άλλες περιοχές. Ας πριτανεύσει η λογική παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.